τη αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν πάντων τον εν άσκηση λαμψάντων αγίων ανδρώντε και γυναικών. Μέχρι τώρα οι θεοφόροι πατέρες μας μας παιδαγωγήσαν λίγο λίγο με τις έορτες που περάσαν. Μας προετοιμάσαν να μπούμε στο στάδιο του πνευματικού αγώνα της νηστείας και μας απομακρύναν από την τυφλή ζωή και την πλεισμονή για να μας προφυλάξουν έβαλαν σαν φράχτη γύρω μας το φόβο της μέλους της κρίσεως. Παράλληλα, όπως ήταν αναγκαίο, μας καθαρίσαν κατά κάποιον τρόπο προκαταβολικά με την εβδομάδα της τυροφάγου, βάζοντας πολύ εύστοχα ανάμεσα τις δύο νηστείες για να μας παρακινήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα μας παρουσιάζουν και όλους εκείνους άνδρες και γυναίκες που έζησαν οσιακά ή με κάποιον άλλο τρόπο, με κόπους δηλαδή και αγώνες. Και αυτό το κάνουν για να βοηθήσουν εμάς. Έχοντας εμείς τη θύμησή μας όλους αυτούς, τους οσίους και τα ασκητικά τους αγωνίσματα, θα τρέξουμε με περισσότερη προθυμία στο στάδιο της νηστείας. Με τους βίους τους σαν οδηγό και παράδειγμα και ζητώντας τη συμμαχία και τη βοήθειά τους θα ορμήσουμε με θάρρος στους πνευματικούς αγώνες. Γιατί θα σκεπτόμαστε ότι όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και μας με την ίδια φύση και όμως έζησαν θεάρεστα. Έτσι ακριβώς κάνουν και οι στρατηγοί όταν παραταχθούν τα στρατεύματα κατά μέτωπο τότε με λόγια πύρινα με παραδείγματα και με την ανάμνηση παλαιών ανδρών που αγωνίστηκαν γενναία και χρησιμοποίησαν σπουδαία στρατηγικά τεχνάσματα, προσπαθούν να αναπτερώσουν το ηθικό των στρατιωτών τους. Και τότε οι στρατιώτες, γιγαντωμένοι εσωτερικά, ξεκινούν τη μάχη έχοντας μέσα τους ολόψυχα την ελπίδα της νίκης. Έτσι κάνουν τώρα με σοφία και οι θεοφόροι πατέρες μας μας τονώνουν πνευματικά και τους άνδρες και τις γυναίκες με τα παραδείγματα των οσίων ανδρών και γυναικών και έτσι μας οδηγούν στο στάδιο της νηστείας. Και εμείς βλέποντας αυτούς σαν πρότυπα πραγματικά εξαίρετα αγωνιζόμαστε να εφαρμόσουμε κάθε είδος αρετής ανάλογα με τη δύναμή μας. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την αγάπη και την ενσυνείδητη αποχή από άσεμνα έργα και πράξεις και έπειτα την νηστεία. Όχι μονάχα σαν νηστεία φαγητών, αλλά και σαν νηστεία στη γλώσσα, στο θυμό και στα μάτια. Και γενικά ως αποχή και αποξένωση από κάθε κακό. Γι' αυτό τον λόγο οι Άγιοι Πατέρες τοποθετήσαν εδώ τη μνήμη όλων των οσίων ανδρών και γυναικών, για να μας προβάλλουν δηλαδή ως παράδειγμα αυτούς που με την ιστία και με κάθε άλλο καλό και άγιο έργο έγιναν ευάρεστοι στο Θεό. Έτσι, με το παράδειγμα αυτών των οσίων, οι θεοφόροι πατέρες μας μας σπρώχνουν προς το στάδιο των αρετών και μας βοηθούν να οπλιστούμε κατά των παθών και των δαιμόνων είναι μάλιστα κατά κάποιον τρόπο σαν να μας λένε ότι αν δείξουμε και εμείς την ίδια φροντίδα και προσπάθεια δεν θα υπάρξει τίποτα που να μας εμποδίσει να επιτύχουμε και εμείς τα ίδια κατορθώματα με εκείνους και να κερδίσουμε τα ίδια βραβεία. Γιατί και αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Μερικοί λένε ότι η εβδομάδα της Τυροφάγου θεσπίστηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο 610-641 Μ.Χ. Πρωτήτερα ήταν εβδομάδα κρεοφαγίας. Ο Ηράκλειος είχε έξι χρόνια που πολεμούσε εναντίον του βασιλιά των Περσών Χορσοή. Προσευχήθηκε λοιπόν και έταξε στο Θεό πως αν νικήσει τους Πέρσες θα μετατρέψει αυτή την εβδομάδα ώστε να είναι κάτι ανάμεσα στην νηστεία και την απόλαυση. Και πράγματι το έκανε. Εγώ νομίζω ότι έστω και αν ξεκίνησε έτσι, οι θείοι πατέρες μας εκμεταλλευτήκαν αυτήν την ευκαιρία και δημιουργήσαν με τον τρόπο αυτό μία προκάθαρση. Για να μην φθάνουμε από την κρεοφαγία και την πολυφαγία αμέσως στην ασιτία της αρχής της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πράγμα το οποίο και δύσκολο είναι και ζημιά μπορεί να δημιουργήσει στο σώμα μας. Τώρα, ήρεμα και λίγο λίγο απομακρυνωμένοι από τα λιπαρά φαγητά και από εκείνα που προξενούν ειδόνι στη γλώσσα, είναι εύκολο να δεχτούμε σιγά σιγά το χαλινάρι της νηστείας. Όπως δέχονται το χαλινάρι, τα ατίθασα άλογα, όταν τους βάζουν μαζί και λίγη τροφή όπως έκαναν κάτι για να βοηθήσουν λίγο λίγο την ψυχή και την ετοίμασαν για την ιστία με τις παραβολές για τους πνευματικούς αγώνες, έτσι σοφιστήκαν να αφαιρέσουν λίγο λίγο και όσα εμποδίζουν το σώμα να κάνει την ιστία. Τες των οσίων σου πάντων, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.